Ξεκίνησε το έργο, Γρηγόρη, Ελιάνα. Παγκόσμια. Πραγματικά γελάω από χτες διαβάζοντας τα σχόλια που γράφανε στο Instagram του Θοδωρή μας, μόλις ανέβασε την... Θα σας τα δείξω τώρα μισό λεπτάκι. Ανέβασε τη φωτογραφία. Όχι τη φωτογραφία που ξέρουμε, κάτι άλλο ανέβασε. Το ξέρω. Τη φωτογραφία όμως, όχι. Μία τριπλή, ένα σπίτι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τον βρω, έχει και μεγάλο όνομα. Να τον. Λοιπόν, να του. Αυτή τη φωτογραφία ανέβασε. Μάσκες, ωραία, αφού την έχετε εκεί. Πολύ ωραία. Και για δείτε λοιπόν τι γράφει από κάτω ο Θοδωράκος μας. Σαν το Pretty Woman, με 5 ξυλιές στον πισινό, λυπάμαι, ούτε πιο σκοτεινές, ούτε καν αποχρώσεις. Μαζοχιστική παρακολούθηση. Όχι, Θοδωρή, δεν το δεχόμαστε. Τώρα, από κάτω, αυτά που έχει βάλει σε hashtag ο Θοδωρής. Αυτά είναι τα ύπουλα. Πότε πρόλαβε και τα μάθα αυτά ο Θοδωρής και τα κάνει. Hashtag bad sex. Και bad movie. Κακό. Μια κακή ταινία και κακό σεξ. Ο άλλος γελάει δίπλα. Δηλαδή, τι να πω. Μπήκα χτες και διάβαζα τι του γράφαν από κάτω. Όπου. Βεβαίως κάποιες γυναίκες, συγγνώμη, απογοητεύτηκαν, ήθελαν να δουν ταινία. Σε εμπιστευόμαστε, ναι. Θοδωρή, αλλά τι ναι. Κρίμα, μας απογοήτευσες. Άλλοι λέγανε, επιτέλους κάποιος που λέει την αλήθεια, πες τα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγραφε από κάτω ο κόσμος. Πόση συζήτηση έχει γίνει. Θα ήθελα πάρα πολύ, Θοδωράκης μας δεν ήταν εδώ, ναι. Να παίρνει ένα τηλεφωνάκι εκεί που παίρνει και δεν ξέρω πού και να μας έλεγε χτες πρώτη μέρα προβολής στους κινηματογράφους εδώ της Αθήνας. Πόσα εισιτήρια, ρε παιδιά, κοπήκανε. Αχ, μακάρι να ξέρω. Εμείς στα Village τουλάχιστον που έχουμε έτσι αδελφική σχέση, μια και ανήκουμε στην ίδια οικογένεια, μπορούμε να ρωτήσουμε. Βέβαια. Τα Village χτες, πρώτη μέρα, πόσα εισιτήρια κόψανε. Ελένη, θα σου πω ότι ήταν γεμάτα τα Village χτες πρώτη μέρα. Πέρασε απ' έξω κομμάτι. Ελένη, εγώ θέλω να πάω σήμερα και δεν θα βρω. Ρώτησες, παιδί μου. Ναι, δεν θα βρω εύκολα. Ξέρεις ότι δεν θα βρεις. Ξέρω ότι δεν θα βρω εύκολα. Είναι από αυτά που είναι sold out. Να μπω μετά στο application του Village να δω αν μπορώ να κλείσω. Γιατί μερικές φορές πας να κλείσεις και σου λέει ότι έχουν μείνει μόνο τα πορτοκαλί. Ναι. Δηλαδή, πολύ λίγες. Για να παιδεύεστε έτσι. Είμαστε, ανήκουμε στην ίδια εταιρεία τα Village κι εμείς. Δεν μπορούμε να πάρουμε, αδέρφια είμαστε. Να μάθουμε. Αφού δεν μπορούμε να πάρουμε όλους τους κινηματογράφους και δεν έχουμε το Θοδωρή εδώ να το κάνει, θα πάρουμε Village. Από εκεί θα βγάλουμε και συμπέρασμα. Τόσα Village είναι και περάστιες αίθουσες και πολλές. Και ναι, εγώ θα το πω, δεν θα απογοητευτώ από την κριτική του Θοδωρή. Του γράψα. Γράφει από κάτω ο Γρηγοράκος. Ό,τι και να γράψει συνάδελφε Θεόδωρε Κουτσογιαννόπουλε, εγώ θα ρισκάρω και θα το δω. Συνάδελφε. Θα πάω και θα το δω, γιατί και το πρώτο, να θυμόμαστε καλά, και το πρώτο το είχε δικάσει κατά τέτοιο τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ότι το πρώτο του άρεσε και το δεύτερο το είδε κάπως με κακό σεξ. Ίσα-ίσα από το δεύτερο έχει, Θοδωρή μου, πιο πολύ σεξ από το πρώτο. Επίσης να πούμε ότι καλά κάνει και λέει την άποψή του, γιατί η δουλειά του είναι κριτικός κινηματογράφου. Αν δεν τα πει ο Θοδωρής, ποιος θα τα πει. Αλλά μερικές φορές ο κόσμος θέλει να πάει να δει και κάτι που είναι σαν χλαμάρα και ας ξέρει ότι είναι σαν χλαμάρα. Γιατί το λέμε σαν χλαμάρα το έργο χώρο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από τον κριτικό κινηματογράφο. Δεν το έχω δει. Μπορεί να μου φανεί. Άκου, αν τον κριτικό τον είχαμε τώρα εδώ, τι καλά που θα ήταν. Τι πλησιάζει τις 10.000 εισιτήρια. Ωραία. Για πρώτο βράδυ, παιδιά, μην τρελαθούμε. Δηλαδή από το απόγευμα ξεκίνησε χτες. Σε μια μέρα. Δύο προβολές. Αν εγώ το Θοδωρή, θα ήθελα πολύ να μου εξηγήσει εάν. Α, τον έχω. Θοδωράκο μου. Θοδωρή μου. Καλημέρα, καλησπέρα. Θοδωράκι μου, μα τι έγραψες πάλι, πουλάκι μου, με τα ωραία σου λόγια, δεν πήγε τσάμπα το 19 και 3, ξέρεις να γράφεις ωραία, ξέρεις να δαγκώνεις και ωραία, ναι, με ευγένεια κι αυτό. Αλλά ξέρεις τι θέλω να μας εξηγήσεις, ρε Θοδωρή. Αυτό που έγραψες έχει να κάνει με το ότι γενικότερα η ταινία δεν, ή ότι γι' αυτό που μας πουλάνε την ταινία δεν. Α, εκεί δεν το κατάλαβα. Να σου πω. Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Στην πρώτη ταινία ήμουν πολύ επίκης, διότι κατάλαβα ότι αυτό όλο το υλικό του μυθιστορήματος, η σκηνοθέτης προσπάθησε μαζί με τους συνεργάτες τους να το ανεβάσουν λίγο. Και εικαστικά και αισθητικά και λίγο σαν να μας πειράζουν και να μας γαργαλάνε πέρα και πίσω από το σεξ. Όσοι λιγούριδες είχαν πάει στο πρώτο 50 αποχρώσεις του Γκρι για σεξ, την πάτησαν άμα τη εμφανίσει. Θα πάμε στο δεύτερο δεν και να καθόλου... τα δούμε. Όχι, το λέω, δεν το λέω για τον Γρηγόρη, το λέω γενικά. Ναι, λοιπόν, το δεύτερο όμως μέρος, νομίζω ότι δεν είχε τίποτα από όλα που προσπάθησε να κάνει το πρώτο. Το σεξ του ήταν χάλια, η πλοκή ήταν άδεια, υπήρχαν σκηνές που γέλαγες χωρίς να το θέλεις. Ξέρεις, από αυτές που δεν πάνε για χιούμορ, ναι. Πάνε για λίγο να τρέψουν λίγο και γελάει όλο το κοινό μαζί.
Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που τους δημοσιογράφους μας βάλανε και πολύ σωστά, διότι έτσι έπρεπε και τέτοια οδηγία είχαν να δούμε την ταινία μαζί με το κοινό. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν ήταν διάσπαρτοι, αν υπήρχαν κάποιοι μέσα στην αίθουσα, και το κοινό της ανασχετούσε. Εννοώντας ότι πήγαινε αντικά που περίμενε και ήξερε περίπου τι θα είναι. Και εντάξει, ήταν από αυτά που λες, έλα, άσεσα, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Πες μου λίγο, γιατί το συνέκρινες με την ταινία Pretty Woman, γιατί την ανέφερε. Για σκέψη. Δηλαδή, μα δεν βλέπω τίποτα κοινό. Η Pretty Woman ήταν λίγο σταχτομπούτα. Δηλαδή ήταν ένα λιώτικο love story. Αυτό δεν είναι, τουλάχιστον από το βιβλίο διαβάζοντας, δεν είναι καθόλου σταχτομπούτα και love story. Love story είναι, αλλά με πολλά πράγματα έτσι που δεν είναι αυτό που λες η καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Κοίταξε, είναι love story και το ένα και το άλλο. Είναι λίγο η παραλλαγή της σταχτομπούτας, γι' αυτό και τσιμπάει ένα κοινό που του αρέσει πάρα πολύ να βλέπει ένα ζευγάρι με πολλές δυσκολίες, ταξικές κλπ. Κλπ. Να καταλήγει σε κάτι με λίγα λόγια γάμο. Θυμίζουν λοιπόν ότι η Pretty Woman ήταν ένα κορίτσι που φαινόταν πιο πρόθυμο να δεσμευτεί από ό,τι τελικά ήταν στην πραγματικότητα. Ο πλούσιος, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και ο Γκρέι αντίστοιχα, είναι και κυριαρχικός, του άρεσε η ιδιοκτησία. Νοείται πως δεν έχουν τα ίδια βίτσια, αλλά περίπου στο ίδιο πράγμα ήταν και δεν γουστάρανε καθόλου να αγοραστούν οι κοπέλες. Καθόλου. Η διαφορά είναι ότι εδώ παίζει και λίγο ξύλο, αλλά λίγο, πολύ λίγο. Είναι σαν χάδι αυτό. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για διαστροφή. Μάλιστα. Σε γενικές γραμμές, τι πιστεύεις, Θοδωρή μου, ότι η ταινία με όλα αυτά που βγαίνουν τώρα και ακούγονται και βγαίνουν προς τα έξω και αυτοί που πάνε και τη βλέπουν και γυρνάνε πίσω και λένε στους φίλους τους, πιστεύεις ότι θα του κόψει τη φόρα ή όχι? Καταρχήν νομίζω ότι οι προβλέψεις λένε ότι στην Αμερική το λέγκο μπάτμα θα πάει καλύτερα από αυτό. Αλλά ναι, η Ευρώπη αυτό, και η Ελλάδα αυτό δεν εγώ δεν να το κάνουν. Συγκρινώ, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι παιδικές ταινίες πάντα πάνε πάνω-πάνω, πρώτες. Το βλέπουμε στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στο εξωτερικό. Πες μου για άλλη ταινία και συνέκρινε. Πες μου, το Τζάκι θα πάει καλύτερα. Αν μου πεις ότι η ταινία Τζάκι θα πάει καλύτερα, το καταλάβω. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα νομίζω θα πάει μια χαρά. Ο κόσμος θα αντιδράσει λίγο σαδομαζοκιστικά. Θα πάει και ας ξέρει ότι δεν μπορεί και να μην περάσει καλά. Νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα. Απλώς νομίζω ότι το δεύτερο Σαββατοκύριακο θα έχει μεγαλύτερο θέμα πτώσης. Πάντως εμείς ρωτώντας, γιατί δεν είσαι εδώ να πάρεις εσύ να ρωτήσεις τι γίνεται, πώς έχει πάει η ταινία. Εμείς ρωτήσαμε μόνο στα Village. Μας είπαν ότι εχθές κάνανε 10.000 εισιτήρια η ταινία η συγκεκριμένη. Δεν ξέρω σε πόσες αίθουσες. Μόνο στα Village. Εσύ που ξέρεις καλύτερα, αυτό το ακούς καλά ή όχι? Πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι ειδικά στα Village θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν θα έχει κανένα γιατί, πρόβλημα. Γιατί έχει αίθουσες που χαμηλώνουν τα φώτα και περνάει καλύτερα. Τι εννοεί το δωρή, ειδικά στα Village? Ξέρεις, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, υπάρχει. Είναι πού αίθουσα. Είναι δεν μπορώ να σου πω, θα σου πω μεταξύ μας. Υπάρχει μια που χαμηλώνουν τα φώτα και γίνεται χαμός μέσα. Τρέλανε μα. Τι μου λες τέτοια τώρα που είσαι στο Βερολίνο και δεν μου τα λες αυτά από κοντά. Τέλος πάντων. Ρελένη, τι λες τώρα, σε όλες τις αίθουσες όλου του κόσμου χαμηλώνουν τα φώτα και αν θέλεις και σε φέρνει, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα. Έγινε. Θοδωρή μου, να σε αφήσουμε να παρακολουθήσεις το φεστιβάλ με πολύ ενδιαφέρον που ζεις εκεί και παρακολουθείς και ελπίζω να μην μας ξεχάσεις και να επιστρέψεις σύντομα στην παρέα σου.